καταρχάς να πούμε το φρέσκο, το Άτσου Μπακασέτα θυμηθήκε με δύο αγωνιστικές από την ΕΠΟ. Ναι. Όπως ανακοίνωσε επίσημα και ΕΠΟ και ο Τάισον. Ο Τάισον δύο ή τρεις. Δύο. Δύο και γιατί είχα ακούσει τρεις ο Τάισον και δύο Μπακασέτας. Για ποιο λόγο. Όχι. Δεν ξέρω, χθες μου το έπανε. Δύο τελικά και δύο. Ο Μπακασέτας κάνει τα μάτια με τη Λαμία και τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, και αυτό περιμέναμε, ήταν και ο Ρούμπεν παιδί, πήρε τρίτη κάρτα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δεν παίζει τη ρεβάνση με τον Στυλοφόρο, Τετάρτη. Οπότε θα έχει δύο απουσίες ο Παναγικός. Εντάξει, του Μπακασέτα ήταν ένα, φαινόταν ότι προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Του Ρούμπεν ήταν αναπόφευκτο, αλλά πρώτα υπάρχει το μάτς με τη Λαμία τώρα και εκεί έχει πέσει όλο το βάρος. Το αυριανό παιχνίδι, 8.30 να πω ότι είναι το παιχνίδι. Έχουμε την επιστροφή του κόσμου στη Λεωφόρο μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεδομένα θα πάει σε αλλαγές ο προπονητής. Έτσι μας έχει συνηθίσει τα προηγούμενα παιχνίδια. Και δεν έχει να κάνει τόσο, πιστεύω εγώ, με την Τετάρτη, γιατί είναι Σάββατο, Τετάρτη, είναι αρκετές μέρες, δεν είναι λίγες. Άλλο και εκεί. Έχει να κάνει όμως κυρίως με την Τετάρτη. Δηλαδή το Τετάρτη, Σάββατο είναι λίγες μέρες. Ναι. Οπότε θεωρώ πολύ πιθανό να αλλάξει και τα δύο του μπακ, να παίξει και ο Βαγιανίδης από τη μία και ο Χουάνκαρα από την άλλη, αντί Κότσιρα ο Λαντένοβιτς. Σίγουρα θα παίξει ο Ούγκο, που είναι πολύ πιθανό να παίξει και την Τετάρτη. Το λέω αυτό διότι από τη στιγμή που δεν παίζει ο Ρούμπεν μπορεί να πάει ο Ράου στα χαφ. Και δεν το λέω. Θα δούμε τώρα αν θα έχει δίπλα τον Ακαϊντίν ή κάποιον άλλον στα στόπερ. Στα χαφ από τη στιγμή που δεν παίζει την Τετάρτη θεωρώ πιθανή την παρουσία του Ρούμπεν αύριο. Μάλλον με τον Βιλένα για να πάρει τις ανάγκες στο Τσέριν και στο 10 ο Μπερνάρ, έτσι και αλλιώς ο Μπακασέτας ούτε αύριο μπορεί ούτε την Τετάρτη και ο Τζούριτς είναι δραματίας. Και μπροστά πάμε σε μια τριάδα που τα δύο εξτρέμια να είναι διαφορετικά, δηλαδή ο Παλάσιος να είναι εκτός, απέξω ο Ματσίνη και απ' την άλλη να είναι κάποιος, τώρα θα δούμε. Μην δούμε και τον Αϊτόρο από εκεί που δεν το βλέπω μέχρι τώρα ή το Βέρμπιτσα είναι καλά. Το Βέρμπιτς εγώ περιμένω, γιατί έχει βάλει γκολ με τον Πανσεραϊκό και αν θυμάσαι με το που ήρθε ο Τέριμ και ήταν καλά ο Βέρμπιτς πριν τραυματιστεί, ο Βέρμπιτς ήταν ο βασικός στα αριστερά. Απλά ο Βέρμπιτς είχε κάποιες ενοχλήσεις, τώρα πιστεύω θα είναι καλά, αν είναι καλά θα παίξει. Και φορ. Σε δεν φορ νομίζω θα παίξει ο Σπόραρ, γιατί ο Σπόραρ... Τι γίνεται με τον Ιωαννίδη εσύ και κάτι σε τόσο. Ο Ιωαννίδης μπορεί και σήμερα να μπει στις προπονήσεις κανονικά ή αύριο. Οπότε μετά μετράει αντίστροφα. Λογικά δηλαδή την Τετάρτη θα έχει βγει. Πόσο καιρό είναι εκτός, τον είχε βάλει για λίγο. Τον Αντρόμητο πιο μάτσι, ναι, μωρέ. Τον είχε βάλει ένα ημίχρονο κάποια στιγμή. Τον Αντρόμητο. Είναι καμιά κουσαριά μέρες. Δηλαδή αν θεωρήσουμε παρένθεση ατυχής μάλιστα, αυτό το πέρασμα στο μάτσι με τον Αντρόμητο είναι τόσο είναι. Γιατί και πριν τον Αντρόμητο είχε χάσει κανένα δύο μάτσι. Ο Ιωαννίδης τύψε στο μάτσι με την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ, ναι, ναι. Έπαθε τη θλάση. Απλά πρέπει να πω κάτι για να. Με τον Αντρόμητο δεν έπαθε υποτροπή. Αν πάθουν υποτροπή θα μένει πολύ καιρό έξω. Η υποτροπή είναι ζημιά μεγάλη. Απλά έχει κάποιο άλλο θέμα, μια άλλη ενόχληση και γι' αυτό το λόγο έμεινε για κάποιες μέρες εκτός προπονήσεων για να είναι απολύτως καλά. Τώρα πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά, την Τετάρτη μπορεί να είναι αποστολή. Τώρα να παίξει από την αρχή. Όχι, ρε παιδί μου, σου λέω. Πότε μπαίνει και σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ναι, σήμερα, αύριο. Σήμερα, αύριο εκεί το βλέπω να μπει στις προπονήσεις. Θα το δούμε. Ο Σπόρα πιστεύω θα παίξει, γιατί και καλή ψυχολογία από το Μάσος Τούμπας και εντάξει, όταν είναι και οι δύο διαθέσιμοι φαίνεται ότι ο προπονητής προτιμάει το Σπόρα από τον Γερεμέ και ο Γερεμέ γιατί εξάλλου μπορεί να δώσει και κάποιες λύσεις ερχόμενες και από τον πάγκο. Το μάτς για μένα ίσως να είναι και πιο δύσκολο το μάτς στον Πασαρέκο. Πρώτον διότι η Λαμία είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Και δεύτερον, η Λαμία έχει τρομερό κίνητρο. Θα μου πει ο Πασαρέκος δεν είχε. Και ζόρισε πολύ η Λαμία του Παναθηναϊκού στη Λαμία, ε. Πάρα πολύ. Δηλαδή είχε μείνει και με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός. Είχε από τις μεγάλες νίκες του Παναθηναϊκού. Ναι, είχε μείνει με 10 παίκτες με την άδικη αποβολή του Αράου. Το Αράου, ναι. Έβαλε ένα γκολ στο τέλος ο Σπόραρ από ο ασίστ του Μπερνάρ και πήρε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, και γενικά είναι μια πολύ δύσκολο κατάβλητη ομάδα η Λαμία. Έχει πολύ μεγάλο κίνητρο διότι είναι στο συν 4 τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά έχει τρία μάτς με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, οπότε θα ψάξει βαθμούς αυτά τα παιχνίδια. Έχει και φρεσκάδα στη σχέση με τον Παναθηναϊκό, που προέρχεται από ένα μάτς με πολύ μεγάλη ένταση την Τετάρτη, οπότε το μάτς χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Εντάξει, το θεωρώ δεδομένο ότι θα τη δείξει την προσοχή αυτή ο Παναθηναϊκός, όπως και θεωρώ δεδομένο Τερίμ, ότι θα την ετοιμάσει έτσι την ομάδα ώστε να μπει στο γήπεδο και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή αυτά τα μάτς. Συνήθως μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να τα καθαρίσει νωρίς. Αν το πετύχει τον γκολ νωρίς,
θα είναι και πιο εύκολο μετά για την ομάδα. Mm-hmm. Όσο καθυστερεί να πετύχει γκολ, θα είναι πιο δύσκολο. Στο μεταξύ η Λαμία είναι και καλή επιθετικά, έτσι. Δεν είναι μια ομάδα για αυτό μόνο άμυνα. Ο Καρλίτος και ο Τσιλούλης. Και ο Τσιλούλης, καλά, ο Τσιλούλης είναι παλιά μου αδυναμία. Αλλά ο Καρλίτος, ας πούμε, αν αφήσεις τους πρώτους, μη σου βάλω μέσα και τους πρώτους, μπαίνει και MVP του πρωταθλήματος για μένα. Σε καθοριστικότητα, πόσο έχει αλλάξει τη Λαμία σε γκολ, ας πούμε, που έχουν δώσει βαθμούς. Στα προηγούμενα μάτς, τώρα στο τελευταίο έπαιξε καλά. Στα προηγούμενα μάτς δεν ήταν τόσο καλά. Περάσαμε ένα μικρό διάστημα απογοήτευσης γιατί δεν πήραμε μεταγραφή. Και κάνα δύο παιχνίδια κολοβαράγαμε. Αλλά από την αρχή της χρονιάς. Δεν στην αρχή της χρονιάς. Ναι, την αρχή της χρονιάς το ξέρω. Η Λαμία μεταμορφώθηκε. Ο οποίος για αυτές τις ομάδες είναι πολυτέλεια. Ναι, βέβαια. Δεν είναι το στυλ του σεντερφόρ βέβαια που θα μαρκάρει, θα πρεσάρει, θα τρέξει κλπ. Και γι' αυτό... Σούπερστάρ γεννημένος. Και γι' αυτό Παναθηναϊκός δεν το διατήρησε και έφυγε. Αλλά για αυτές τις ομάδες τώρα από το πουθενά πάω σου βάλει γκολ. Τον έχεις δει πως πανηγυρίζει. Τους διώχνει όλους για να φαίνεται. Ναι. Βάζει ναι, τα χέρια τα σταυρώνει μπροστά στο στήθος. Οπότε θέλω να πω λοιπόν ότι Λαμία... Και έκανε και το δίχτυο τα λεφτά ρε. Το κάνεις στην εξέδρα τα λεφτά. Αυτό ναι, με πληρώσετε και τέτοια. Ναι. Το χρωστάω. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι και μια ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αμυντικά στο Παναθηναϊκό. Το Τζιλούλη τώρα ανέφερε γιατί είναι φωτιά. Ναι, ο Καρπετόπουλος τον λάτρευε τον Τζιλούλη. Εγώ τον. Όχι, τον, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Τον γουστάρα και είναι γρήγορος. Δηλαδή, και είναι πολύ μαχητικός. Απορώ, ας πούμε. Πολύ μαχητικός. Σε Moneyball, δηλαδή. Ναι, Moneyball. Okay. Απόδοση και προσφορά είναι για μένα από τους καλύτερους παίχτες. Είναι η αντιστοιχεία του Μασούρα σε μικρότερη ομάδα. Ναι. Πολύ μαχητικός μπροστά. Πολύ τον πάω. Δεν βάζει εύκολα γκολ. Όταν βάζει γκολ είναι συναισθηματικά γκολ. Δηλαδή, δεν θυμάμαι τα γκολ πώς συνέβη, ξέρω ότι βάζει. Ας πούμε, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που λέγαμε, αν θυμάσαι Τάσο, έχει βάλει ένα γκολ το οποίο έχει σωστά ακυρωθεί για offside, με το VAR είχε ακυρωθεί. Έχει μετρήσει αρχικά, έχουν πανηγυρίσει, προηγούνται 2-1, με ένα γκολάρα, ένα τελείωμα του Τσιλούλη, τρομερό να πούμε. Ναι. Έτσι είναι, γι' αυτό και το αναφέρω το παιχνίδι αυτό. Είναι μια σειρά από παιχνίδια Λαμία και Βυσιάρη που ο Παναθηναϊκός πρέπει να τα πάρει στην έδρα του για να πάει μετά να παίξει στην Κρήτη ένα επίσης πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι λίγο θα διαφοροποιηθεί τώρα με τον Δέλα. Αλλά πρώτα που έχουν αυτά τα μάτς, για να μπορέσει να με κάποιες προϋποθέσεις να πάρει αυτά τα παιχνίδια, μπορεί να είναι και πρώτα στα φαβορία της κανονικής διάρκειας. Έτσι, γιατί πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό δεν το βλέπω εύκολο να κερδίζει, αλλά γενικά πιστεύω ότι ίσως έχει απώλειες στα παιχνίδια που ακολουθούν. Ναι. Από, ο ΠΑΟΚ γι' αυτό, μέχρι το τέλος χρονιάς μόνο έχει τρία εκτός έδρας, τα οποία όμως είναι και τα τρία για μένα σχετικά εύκολα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ έχει Τάσο και... Πανετολικό, ναι. 20 μάτς, 20 νίκες. Okay. Λαμία τελευταία αγωνιστική, που είναι το σχετικά πιο δύσκολο. Ναι. Η Λαμία όμως... Μπορεί να κυνηγάει. Και το ενδιάμεσο είναι στις Σέρες. Οκ. Υποδοχή πρωταθλητή. Και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός... Αυτό είναι. Δεν το βλέπω για Άσο πάρα πολύ. Αυτό είναι το δύσκολο του. Αλλά για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κάνει την κουβέντα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το μάτι του Σαββάτου και από εκεί πέρα να δει τι θα κάνει. Έτσι. Και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού είναι τόσο εύκολο. Πάει στον Όφη που εδώ γίνεται χάνει συνέχεια. Ναι. Με τον Άρη πάντα είναι θέματα. Ο Παναθηναϊκός έχει τώρα. Το Σάββατο Λαμία. Τετάρτη πάω Λεωφόρο Ρεβάντς. Κυριακή και Φυσιά. Τετάρτη Άρη. Λεωφόρο. Και Κυριακή στον Κρήτη με τον Όφη. Δηλαδή έχει συνεχόμενα μάτς, τα δύο τελευταία με τον Άρη και με τον Όφη είναι δύσκολα παιχνίδια, έτσι, πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ναι. Αυτό λέμε... Στα χαρτιά τουλάχιστον, γιατί μπορεί να κερδίσει πολύ ο λόγος. Ναι ρε παιδί μου, δεν είναι θάνατη φορά να πεις ότι έχουν να παίξουν με ΑΕΚ και έξω, ξέρεις. Ναι. Όχι ρε παιδί μου, αλλά απλώς να δεις, η διαφορά που σας έχω πει από την αρχή της σεζόν φέτος, ποια την κάνει στον Παναθηναϊκό, τα μικρομεσαία. Έχει χάσει 3 βαθμούς από τον Ατρόμητο. Αν αυτό το συνεχίσει μέχρι το τέλος, σίγουρα θα βγει κερδισμένο σχέση με τους άλλους. Θεωρητικά όμως, εάν πεις ότι έχω δύο μάτς, έχω το μάτς με τον Πανσεραϊκό και το μάτς με τον Όφη εκτός έδρας, το πιο δύσκολο, θα έλεγες Πανσεραϊκό είναι το πιο δύσκολο. Και το πήρε το Μάρς. Επιμέλ. Συμφωνώ με τον προηγούμενο προπονητή, συμφωνώ. Για να δούμε με το Δέλα τι θα κάνουμε. Άλλαξε ο προπονητής, μαξινία το λέω. Έγινε. Αυτά τα λέμε, γεια. Πάμε και.